Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα σύντομο βίντεο για να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο διαδίκτυο και φλερτάρει. Προσοχή από απάτες σε γνωριμίες στο διαδίκτυο, λέει ο τίτλος. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας και αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα έλαβα το ακόλουθο μήνυμα από μια φίλη στη σελίδα μου στο Facebook. Μου γράφει: «Καλημέρα, έχω μεγάλη αγωνία, δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πολύ σοβαρό και από αυτό εξαρτάται το μέλλον μου», λέει η φίλη, «γιατί είμαι διχασμένη πολύ. Βρίσκομαι σε ένα σταυροδρόμι και μια λέω στον εαυτό μου ναι και μια όχι και δεν ξέρω τι να κάνω πια. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος μου λέει ότι είναι ένας πολύ δημοφιλής αθλητής στην Αμερική και μου τάζει τα πάντα, μέχρι και την κόρη μου αποκαλεί κόρη του. Τόσο πολύ σου λέω. Αυτός λοιπόν έχει ένα κακό. Ενώ μου τάζει ένα κοινό μέλλον στην Αμερική, έχει δύο απαιτήσεις. Δύο. Λέει ότι πρέπει να πληρώσω 6.000 ευρώ σε ειδικό λογαριασμό που τον αποκαλεί επίσημο για τις κάρτες μέλους. Εγώ σημειωτέων δεν γνωρίζω τι είναι αυτές οι κάρτες ακριβώς, σε τι ωφελούν. Του έστειλα επί οικονομίας μου 500 ευρώ και περιμένει τα υπόλοιπα 5.500 ευρώ. Λέει πως όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή θα έρθει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο στην Ελλάδα, θα επιβιβαστούμε εγώ και η κόρη μου και θα μας πάρει να ζήσουμε μαζί του στην Αμερική. Η δεύτερη απέτηση που έχει είναι ποτέ να μην του τηλεφωνήσω με βιντεοοθόνη, με βιντεοκλήση δηλαδή, γιατί δεν του επιτρέπεται, καθώς είναι celebrity, φοβάται ότι θα διαρρεύσει. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, πώς μου φαίνεται, κόκκινες τεράστιες σημαίες, κίνδυνος θάνατος. Είναι πολύ gentleman και ευγενικότατος μαζί μου. Αυτό που με μπερδεύει είναι τα λεφτά. Του είπα 2-3 φορές: «Κοίτα, εσύ βγάζεις το χρόνο 3-4 εκατομμύρια, έτσι λένε τα μύτια για σένα. Δεν είναι δύσκολο να πληρώσεις τις 6.000 αύριο το πρωί. Γιατί πρέπει να πληρώνω εγώ και να κοπιάζω και να περνούν οι μήνες. Πώς μπορώ να ξεχωρίσω, Θέκλα μου, ότι μου λέει την αλήθεια και δεν με κοροϊδεύει για να εξοικονομήσει τις 6.000 μου και ύστερα να εξαφανιστεί? Πώς μπορώ να είμαι σίγουρη? Έχω χάσει την ηρεμία μου και τον ύπνο μου πολλές ημέρες. Αναρωτιέμαι συνέχεια, είναι ή δεν είναι? Και αν είναι, γιατί δεν πληρώνει αυτός? Δεν πληρώνει αυτός γιατί δεν είναι, ξεκάθαρα. Απάντα μου κάτι, κοντεύω να τρελαθώ. Τον παρακάλεσα πολλάκις να δω το πρόσωπό του έστω για 30 δευτερόλεπτα και δεν επέτρεπε. Μου έστειλε μόνο μερικές φωτογραφίες του γνωστού αθλητή που υποστηρίζει πως είναι από το Instagram και το Twitter. Και όλο αναρωτιέμαι αν τις έκανε screenshot και τις επεξεργάστηκε τις ξένες φωτογραφίες ή του ανήκουν. Βοήθα, Θέκλα μου, δεν είμαι καθόλου καλά. Και απάντησα στη φίλη: είναι απατεώνα σίγουρα, μην του στείλεις άλλα χρήματα με τίποτα. Γνωστό κόλπο αυτό, γνωστή απάτη. Και είπα να φτιάξω αυτό το σύντομο βίντεο προκειμένου να μιλήσω για αυτό το θέμα. Στα αγγλικά αυτό το θέμα ονομάζεται catfishing. Catfishing σημαίνει κάποιος να μπει στο διαδίκτυο, να ισχυριστεί πως είναι κάποιος που δεν είναι, να φτιάξει μια ψεύτικη περσόνα και να στοχεύσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μοναξιά, έχουν ανάγκη από αγάπη, έχουν ανάγκη από συντροφικότητα και ψάχνουν αυτό στο διαδίκτυο, να τους πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, να τους τάξει αγάπες και έρωτες, γάμους, κοινές ζωές κτλ. Με απόλυτο σκοπό να τους αποσπάσει χρήματα. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά βίντεο εδώ στο YouTube. Άμα κάνετε search στο YouTube τη λέξη catfish, είναι το γατόψαρο στα αγγλικά η λέξη catfish, είναι ένας όρος, ξαναλέω, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτή τη συνθήκη όπου κάποιος μπαίνει online και παίρνει τις φωτογραφίες γνωστών ανθρώπων συνήθως ή στρατιωτικών ή ανθρώπων που φαίνονται να έχουν κάποιο κύρος κοινωνικό ή οικονομικό, παίρνει αυτές τις φωτογραφίες, τις οικειοποιείται, δημιουργεί μια ψεύτικη περσόνα ότι είναι κάποιος που δεν είναι,
φλερτάρει συστηματικά και με πολύ ωραία λόγια, αυτό που λέει και η φίλη, αυτό που μου έστειλε, μέχρι και την κόρη της, την αποκαλεί κόρη του, προκειμένου να ρίξει στην παγίδα του, του ανυποψία στα θύματα του, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο και να του στείλουν χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί μόνο σε γυναίκες, συμβαίνει και σε άνδρες. Έχω δει αρκετές ιστορίες online που κάποιος άνδρας μπορεί να γνωρίσει εντός εγώ μια πολύ ωραία γυναίκα, ελκυστική, που πίσω από εκείνη την ψεύτικη περσόνα δεν είναι συνήθως γυναίκες, είναι κάποιοι άνδρες από κάποιες χώρες, τρίτες χώρες, συνήθως στην Αφρική, στην Γκάνα και σε κάποιες άλλες χώρες στην Αφρική εδράζονται τέτοιες συμμορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν σκοπό να ξεγελάσουν ανυποψία στους πολίτες, αφελείς πολίτες που δεν πονηρεύονται, που δεν πάει το μυαλό τους στο κακό, προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα. Είναι πολύ γνωστή απάτη και συνηθισμένη απάτη. Και έχει αυτά τα δύο στοιχεία, τα τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο άνθρωπος που μας πλησιάζει είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Είναι πολύ όμορφος, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ διάσημος, είναι πολύ γνωστός, έχει πολλά χρήματα, ισχυρίζεται, παρουσιάζεται ότι έχει πολλά χρήματα, μαστάζει φύκια και μεταξωτές κορδέλες, ότι θα μας δώσει τον ουρανό μετάστερο, ότι μας αγαπάει πολύ, ότι θέλει να μας κάνει το ένα, να μας κάνει το άλλο, ότι αγαπάει τα παιδιά μας. Πώς μπορεί να αποκαλεί την κόρη σου κόρη του που δεν την έχει δει? Το λέει αυτό γιατί ξέρει ότι ως μητέρα είσαι ευαίσθητη ως προς το παιδί σου και θέλει το παιδί σου να το δεχθεί ένας μελλοντικός σύντροφος με αγάπη και γι' αυτό μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Παρουσιάζονται αυτοί οι άνθρωποι ως πολύ σπουδαίοι και πολύ σπουδαίοι σύντροφοι. Το δεύτερο είναι ότι με τίποτα δεν βγαίνουν σε βιντεοκλήση και ο λόγος που δεν βγαίνουν σε βιντεοκλήση είναι επειδή δεν είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως είναι. Δεν είναι ο ελκυστικός αθλητής που σου δείχνει στις φωτογραφίες. Δεν είναι. Έχει κλέψει την ταυτότητα αυτού του ανθρώπου. Το τρίτο είναι ότι ζητούν χρήματα με διάφορες δικαιολογίες. Τώρα σου είπε αυτή την αρλούμπα εσένα ότι και καλά έχει ιδιωτικό αεροπλάνο και θα έρθει στην Ελλάδα με το ιδιωτικό αεροπλάνο να σε πάρει και ότι πρέπει εσύ να πληρώσεις 6.000 ευρώ για να βγουν κάποιες κάρτες ιστορίες με αγρίους. Για να σου αποσπάσει τα χρήματα. Και άμα σου αποσπάσει τα χρήματα και μετά θα εξαφανιστεί. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν λέω μπορεί. Αν παρακολουθείς τα βίντεο μου, θα δεις ότι συνήθως λέω μπορεί, ίσως να συμβαίνει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση είμαι σίγουρη. Άρα παρουσιάζεται ως κάποιος πάρα πολύ σπουδαίος, δεν δέχεται να βγει σε βιντεοκλήση και θέλει χρήματα. Λοιπόν, δεν είναι βλάκας κάποιος ο οποίος πέφτει σε αυτή την παγίδα. Παρακαλώ στα σχόλια να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι θέμα βλακείας, είναι θέμα αφέλειας και λοιπούς γνώσης του τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να αποκτήσουμε διαδικτυακό γραμματισμό, δηλαδή να εκπαιδευτούμε σε σχέση με τις διάφορες παγίδες που μπορεί να μας συμβούν online. Παρακαλώ πολύ να είστε στα σχόλια, να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πείτε βαριές κουβέντες τις οποίες θα τις διαβάσει η κυρία που μου έστειλε το μήνυμα και θα τις διαβάσουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν πέσει σε παρόμοια παγίδα. Είμαστε άνθρωποι, είναι φυσιολογικό να κάνουμε λάθη. Εδώ σε αυτό το κανάλι ψυχοεκπαιδευόμαστε, μαθαίνουμε πράγματα γύρω από τους ανθρώπους, τις κοινωνικές σχέσεις και την ανθρώπινη ψυχολογία, προκειμένου να ενδυναμωθούμε με τη γνώση και να μπορούμε να προστατευτούμε. Δεν εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι είναι too good to be true, είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, γνωριμίες μέσω διαδικτύου, ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν σε βιντεοκλήση, γιατί σε μια βιντεοκλήση βλέπεις με ποιον μιλάς και μιλάμε τώρα για μια βιντεοκλήση όχι 30 δευτερολέπτων, μιας ώρας, δύο ώρων, γιατί έχω ακούσει και περίπτωση που κάποιος μπορεί να πει έλα να βγούμε σε βιντεοκλήση και όταν πάρεις βιντεοκλήση να σου βγάλει ένα μικρό βίντεο το οποίο να είναι edited, δηλαδή να είναι κομμένο, ραμμένο και να φαίνεται πώς σου μιλάει κάποιος, ενώ δεν είναι αυτός. Άρα κάποιος που δεν βγαίνει να μιλάει βιντεοκλήση με τις ώρες, δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είναι. Ευτυχώς στην εποχή μας έχουμε την τεχνολογία μέσω του διαδικτύου,
Έχουμε τις βιντεοκλήσεις, οι οποίες μας βοηθάνε να ξεκαθαρίσουμε αν ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε είναι αυτός που ισχυρίζεται πως είναι ή όχι. Και σε καμία περίπτωση δεν στέλνουμε χρήματα σε οποιονδήποτε έχουμε γνωρίσει online, ο οποίος μας λέει στείλε με αυτά τα χρήματα και μετά θα ζήσουμε μαζί ευτυχισμένοι. Στείλε με αυτά τα χρήματα και μετά θα έρθεις να έχεις τα χρήματά μου και να είσαι μαζί μου που είμαι πολύ πλούσιος και πολύ γνωστός αθλητής και να ζήσουμε την τέλεια ζωή. Προσοχή από τους απαταιώνες των ερωτικών σχέσεων στο διαδίκτυο. Χαίρετε.